Το λόγο έχει η κυρία Φωτίου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και εκ των προτέρων ανοχή σας. Το νομοσχέδιο αποτελείται από τρεις ενότητες. Η ενότητα Α, αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης των ταμείων συμπληρωματικών παροχών, είναι η μεγαλύτερη και επικαλείται την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή. Είναι η καρδιά του νομοσχεδίου με 111 άρθρα. Ανοίγει διάπλατα την πόρτα για την ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα, αφού θα μπορούν να ιδρύονται ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης από εργοδότες και επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων μόνο με 100 υπογραφές. Πρημοδοτεί καθαρά την ιδιωτική κερδοσκοπική ασφάλιση, τον τρίτο πυλώνα δηλαδή, αφού δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να μετέχουν στην επαγγελματική ασφάλιση μέσω των ομαδικών ασφαλιστικών συμβολέων ΟΑΣ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρώτον, εξαιρεί σκανδαλωδώς και σε αντίθεση από την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την Ευρωπαϊκή Πρακτική, τα ΟΑΣ, από όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλει στα ΤΕΑ, δηλαδή στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως για την προστασία προφανώς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών τους. Όπως παραδείγματος χάρη, αν ο εργοδότης σε εισαγωγικά ξεχάσει να καταβάλει τις φορές τους, να ενημερώσει τους ασφαλισμένους εξαντλητικά για τα δικαιώματά του ή έχει ενιαίο τύπο καταστατικού που δεν απαιτείται για το ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, ενώ απαιτείται για τα ΤΕΑ. Και βέβαια επιτρέπει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των ΟΑΣ σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας άλλοι ασφαλισμένοι της ίδιας εταιρείας να έχουν προνόμια επί της περιουσίας της χρεοκοπημένης εταιρείας, ενώ οι ασφαλισμένοι του ΟΑΣ να χάνουν τον κουμπαρά τους. Για αυτή την σκανδαλώδη μεταχείριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κορυφώνεται με την ενιαία φορολόγηση των συνταξιοδοτικών παροχών κτλ. Τόσο από τα ΤΕΑ όσο και από το ΟΕΑΣ. Άρα, δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τα πλαίσια και τους κοινοτικούς κανόνες για τα νέα ΤΕΑ, αλλά χαλαρά ευνοϊκά πλαίσια για τα ομαδικά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στην κατηγορία των νέων αυστηρών πλαισίων εντάσσονται και τα εφιστάμενα ΤΕΑ που απαριθμούν 64.000 ασφαλισμένους και τα οποία για πρώτη φορά θα υποστούν βαρύτατη φορολογία. Στη δημόσια διαβούλευση, το ξέρετε, η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι αντίθετη με το μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου, όπως και άλλα ταμεία που αποδεικνύουν με εκατοντάδες παρατηρήσεις ότι βέβαια δεν έγινε ουσιαστική διαβούλευση με το Υπουργείο, αλλά και κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε ένα ασφαλιστικό καθεστώς με δυσμενέστερους όρους από αυτό που βρίσκονται σήμερα εξαιτίας μονομερών παρεμβάσεων του κράτους που ενώ δεν συμμετέχει στη χρηματοδότησή του μπορεί επικαλούμενο λόγους βιωσιμότητάς τους να καταλύει τη συνταγματική, τη συνταγματικά προστατευόμενη συμβατική τους ελευθερία. Κυρίως όμως διότι οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές που επιβάλλει μετατρέπουν την επαγγελματική ασφάλιση ελκυστική για τους έχοντες, δηλαδή τα υψηλόβαθμα στελέχη και αδύνατη για όσους μπορεί να την έχουν πραγματική ανάγκη, όπως τους μεσήλικες εργαζόμενους 45 με 50 χρόνων από χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Έτσι πρημοδοτούνται τα ομαδικά ασφαλιστήρια των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που είναι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης. Τέλος, ως προς τη μετατροπή των αλληλοβοηθητικών ταμείων σε ΤΕΑ, οι παρατηρήσεις του πιο μεγάλου κεύρους του ταμείου, του φαρμάκου, του ΑΕΦΕ, με περιουσία 200 εκατομμυρίων, είναι ενδεικτική για το πού το πάει η κυβέρνηση. Το ΤΑΙΦΕ αναφέρεται στα άρθρα 98-101 και ζητά τη διατήρηση της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης, γιατί πρόκειται για μια εφάπαξ παροχή που δίνεται από το 60 με όρους αναλόγους με τους ασφαλιστικούς νόμους της χώρας. Συνεπώς, η κατάρρηση υποχρεωτικότητας ασφάλισης σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ταμείου. Σε αντίθεση, βέβαια, με τους χειρισμούς της αιτιολογικής έκθεσης. Αντίθετα, η προτεραιότητα της ασφάλισης αμφισβητεί την ίδια υπόσταση του φορέα. Συμπερασματικά,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον παρόν νομοσχέδιο σε αυτή την ενότητα, εισάγεται με στρεβλό τρόπο ένας νέος θεσμός ιδιωτικής ασφάλισης που σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα, με στόχο να αποτελέσει μια νέα δίθεν ευκαιρία για τους συνταξιούχους που βλέπουν τις συντάξεις τους χαμηλές και διαλυμένες. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στη γενίκευση της ιδιωτικής ασφάλισης, που διαθέτει κεφάλαια που θα επενδύονται σε τομείς που φαίνονται κερδοφόροι σήμερα και προσανατολίζουν την οικονομία σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που απεδείχθηκαν καταστροφικές για τη χώρα, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη το μικρό της μέγεθο, το απαρχαιωμένο παραγωγικό της μοντέλο, το οποίο εδράζεται και στην ευαλωτότητα που επέδειξε κατά τις πρόσφατες υγειονομικές, δημοσιονομικές και κλιματικές κρίσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο, αναμόρφωση ασφαλιστικής νομοθεσίας. Με την πολυδιαφημιζόμενη ενότητα Β υπέρ συνταξιούχων, η κυβέρνηση επιχειρεί μια μεγάλη εξαπάτηση. Σε συνθήκες μεγάλης ακρίβειας, με τα μέτρα που πήρε εδώ και 4 χρόνια, όχι μόνο δεν βελτίωσε το εισόδημα και τη θέση των συνταξιούχων, αλλά το υποδήνωσε. Διότι, όσο αφορά την αύξηση των συντάξεων που διαφήμισε, απλά εφάρμοσε το νόμο του 17 της Αξιόγλου, κυβέρνηση και Τσίπρα. Δεν έδωσε καν αυξήσει σε όσους έχουν προσωπική διαφορά, αλλά εφάπαξε ένα πενικρό εισόδημα 100 έως 200 ευρώ. Μέσα σε 4 χρόνια ζήμιωσε τους συνταξιούχους κατά 3,6 δις, καταργώντας τη 13η σύνταξη για να χρηματοδοτήσει την ιδιωτική επικουρική ασφάλιση. Του ζήμιωσε κατά 2,5 δις ευρώ επιπλέον, γιατί δεν τους επέστρεψε τα αναδρομικά των παράνομων περικοπών της κυβέρνησης Σαμαρά, το 12 που επιδίκασε το ΣΤΕ. Το μέρος που τους απέδωσε το φορολόγησε με υψηλότατους συντελεστές, με αποτέλεσμα να χάσουν αρκετά από το μικρό μέρος των αναδρομικών. Αντίθετα, αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές για το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών από 180 ευρώ στα 240 στην κατώτατη κλίμακα. Η μεγάλη πλειοψηφία των μη μισθωτών πληρώνει σήμερα εισφορές από το 2019. Η Νέα Δημοκρατία, αφού πρώτα αύξησε εκ νέου τον αριθμό των εκκρεμών συντάξεων που παρέλαβε, οι οποίες είχαν μειωθεί κατά 70% από ό,τι η ίδια είχε αφήσει το 2015, στη συνέχεια νομοθέτησε την απάτη των fast track συντάξεων, με αποτέλεσμα πλήθος συνταξιούχων να λαμβάνουν πολύ μικρότερες συντάξεις από αυτές που δικαιούνται, ώστε να αυτοθαυμάζεται περί μείωσης των εκκρεμωτήτων. Σήμερα, με το παρόν νομοσχέδιο, επεκτείνει αυτό το διαβλητό fast track σύστημα στις επικουρικές. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχόταν κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Όχι μόνο δεν την κατάργησε, ούτε καν έχει αυξήσει τα ποσοστά αναπλήρωση για το σύνολο των συνταξιούχων και όχι μόνο για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλιση. Αλλάζει το όριο οφειλής σε 30.000, βάσει του οποίου καταβάλλεται η σύνταξη ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και επιστήμονες, και σε 10.000 για τους αγρότες. Για ποιους μιλάμε, για πόσους ακριβώς, κύριε Υπουργέ? Είναι 12.000 υποψήφοι συνταξιούχοι που είναι πάνω από 67 ετών, έχουν πληρώσει 20 χρόνια εισφορές και έχουν καταθέσεις μέχρι 12.000 ευρώ στη τράπεζα. Επομένως, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, βεβαίως, για την υπερχρέωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν προχωρά σε καμία ρύθμιση 120 δόσεις και κούρεμα για όσους έχουν χρέη πάνω από 30.000 στα ΕΡΝΕΦΚΑ, ενώ τα χρέη στα ΚΕΑ έχουν φτάσει στα 47 δις, και βέβαια δεν κάνει τίποτα για την υπερχρέωση των μικρών επιχειρήσεων. Οι αυξήσεις που προβλέπει σήμερα ο νόμος είναι για δεύτερη χρονιά μικρότερες του πληθωρισμού. Γεγονός που συνιστά όχι αύξηση, αλλά μείωση του πραγματικού εισοδήματος συνταξιούχων. Καμία αύξηση δεν προκύπτει για τις επικουρικές συντάξεις, παραμένουν παγωμένες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λίγο ανοχή. Για περισσότερο από 14 χρόνια. Στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνονται κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη διόρθρωση του τρόπου επιβολής φοράς αλληλεγγύης, που το είχατε, είναι μια δεύτερη φορολογία και το αποτελούσε προεκλογική σας εξαγγελία. Αυξάνει κατά 4% τις φορές για όλους τους επαγγελματίες από 1η-1η-24,
ενώ είχε ήδη αυξήσει τις φορές για 9,6 πέρυσι. Αρνείται να παγώσει τις αυξήσεις όπως τις είχαν ζητήσει όλοι. Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για νέες προσλήψεις στον ΕΦΚΑ. Υπάρχουν βέβαια και θετικές διατάξεις και γίνεται συνεχώς αυτή η ερώτηση. Θα κάνετε με αυτές, θα τις ψηφίσετε, θα είναι πάνω από το 50% αυτών που ψηφίζετε. Ακούστε, οι θετικές διατάξεις αφορούν τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσύμων για πρόωρη σύνταξη, τα όρια των οφειλών για την καταβολή σύνταξη, την παροχή προστασίας στις μητρότητες σε αυτοαποσχολούμενες και η εφάπαξη οικονομική ενίσχυση του ταξιδιούχους με προσωπική διαφορά που η κυβέρνηση επέλεξε για να μην δώσει αυξήσεις. Αυτές όμως οι διατάξεις δεν αλλάζουν τη συνολική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο ασφαλιστικό, που έχει σαφώς αρνητικό πρόσκυμο. Μην ξεχνάμε ότι ήδη τους έχετε αφαιρέσει αυτά τα 4 χρόνια πάνω από 6 δις τους συνταξιούχους. Για να, δύο λέξεις για, το, για, το, για τη ΔΥΠΑ και για το σύστημα διορισμού και προσλήψεων και τελειών. Στα άρθρα 157 έως 167 της ενότητας ΓΑΜΑ ορίζεται ένα σύστημα προσλήψεων μονίμων και αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών στις επαγγελματικές σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, το οποίο είναι ο ορισμός, κατά την άποψή μας, της ευνοιοκρατίας και του ρουσφετιού. Τι γίνεται εδώ? Χρησιμοποιείται το πρόσχημα μιας διαδικασίας με προκήρυξη εγκρινόμενη από το ΑΣΕΠ για να καταλήξει στον διαορισμό ατόμων της απόλυτης επιλογής της διοίκησης της ΔΥΠΑ και κατ' επέκταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διότι στην Τριμελή Επιτροπή Επιλογής συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ και δύο που διορίζονται από τον διοικητή της ΔΥΠΑ, δηλαδή από τον Υπουργό. Βλέπε. Και άρα πλειοψηφούν οι διορισμένοι από τη διοίκηση. Για πρώτη φορά σε πρόσληψη προσωπικού χωρίς ειδικά προσόντα προβλέπεται δομημένη συνέντευξη υποψηφίων στην Τριμελή Επιτροπή αυτή κρίσης. Η δομημένη συνέντευξη προβλέπεται στο νόμο του ΕΑΣΕΠ μόνο για προσλήψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και δεν έχει εφαρμοστεί ούτε στο Υπουργείο Παιδείας για τους καθηγητές. Στη συνέντευξη υποβάλλονται ακόμη και οι ανάπηροι υποψήφοι. Πλέον προβλέπεται ότι μετά από αίτηση της ΔΥΠΑς θα εφαρμόζεται και ψυχομετρική συνέντευξη. Έτσι η ΔΥΠΑ καθίσταται λαγός στην πραγματικότητα για την εφαρμογή της δομημένης συνέντευξης και της ψυχομετρικής στο δημόσιο. Δεν χρειάζεται πολύ σοφία για να το καταλάβεις αυτό, το οποίο πλέον μπορεί να αποκλείει άτομα με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και εμπειρία. Η επαγγελματική εμπειρία δεν οριοδοτείται περισσότερο από τη διδακτική. Μία πρόταση. Ακόμη και η εμπειρία στο διοικητικό σύστημα που ακολουθείται στις σχολές ΕΠΑΣ, θεωρητική δηλαδή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, που μοριοδοτείται όσο και επαγγελματική αναμήνα, υπολογίζεται αντί για 12 μήνες σε 8. Έτσι, οι αναπληρωτές και ορομίστοι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΣ με εμπειρία ετών κινδυνεύουν να βρεθούν σε χαμηλότερη θέση από εξωτερικούς εργαζόμενους που έχουν μηδενική διδακτική εμπειρία και να οδηγηθούν εκτός των σχολών, αφού τα μόρια από πτυχία κτλ. Δεν αρκούν για να ισοσταθμίσουν την διαφορά. Αυτό σε συνδυασμό με τη διαρκή μείωση του μόνιμου προσωπικού θα είναι εις βάρος του έργου των σχολών. Θα έλεγα και ορισμένα για το Μητρό, αλλά κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ενοχή σας. Θα τα πω αύριο στην πρώτη ανάγνωση κατάρθρων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φωτίου.